Είναι πολύ σημαντικό. Το έμβλημά σας δείχνει τον Φίνικα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό ο Φίνικας για τους πολιτικούς, ξέρετε. Διότι αναγεννάται από τις τάχτες του. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για την αναγόρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα. Πρέπει να πω ότι είδαμε τα αποτελέσματα της Eurostat και αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει μία εντυπωσιακή υπεραπόδοση. Επιστρέψαμε στην ανάκαμψη νωρίτερα το 2016 και το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι είχαμε μια απόδοση στα έσοδα, καταφέραμε τους στόχους στο πλεώνασμα 0,5 και μιλάμε για ένα τελικό αποτέλεσμα του 2% και ίσως και άνω τούτου για το 2016. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας ότι οι προβλέψεις για το 2017 και το 2018 για την ανάκαμψη μιλούν για 2,5% και 3% και για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018 μιλούμε για άνω του 3,5%, ίσως και 4%. Συνεπώς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται στις ιστίες του ελληνικού λαού. Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν τα νούμερα και να σεβαστούν τις θυσίες του ελληνικού λαού. Συνεπώς, το μήνυμα είναι ότι φτάνει πια με τη λιτότητα στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι καταστροφική μια συζήτηση σχετικά με μέτρα ακόμη και ενός ακόμη ευρώ. Επί τη βάση των αποτελεσμάτων που ήδη είπαμε, μπορούμε να συζητήσουμε για μεταρρυθμίσεις, βεβαίως, για δομικές μεταρρυθμίσεις, μπορούμε να συζητήσουμε για ένα μείγμα πολιτικών, αλλά με μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Επίσης, είμαι της άποψης ότι τώρα δεν χρειαζόμαστε περισσότερο φορτίο, αλλά περισσότερη ανακούφιση. Μία ανακούφιση στη φορολογία, ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους και επίσης θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασίας πως πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο λογικής. Μία συμμαχία, αν θέλετε, των λογικών, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία ανάπτυξη και στην καινοτομία ταχύτερο δυνατόν. Επίσης, ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη δική μας στρατηγική. Και είμαι αισιόδοξος ότι η Επιτροπή πρέπει και θα είναι ένας ανεκτίμητος σύμμαχος σε αυτόν τον συνασπισμό των λογικών. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Αλέξη, πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος για το μεγαλόσταυρο του τάγματος του Φίνικος. Είμαι λοιπόν ευτυχής που επανέρχομαι στην Ελλάδα και όπως σας προείπα ο Φίνικας αναγεννάται από τις τάχτες του. Είμαι όμως εδώ και για να εργαστώ μαζί σας και όπως προείπατε τα αποτελέσματα της Ελλάδος είναι πραγματικά ικανοποιητικά, πολύ ικανοποιητικά. Είχατε υπεραπόδοση στην ανάπτυξη. Το 2016 ήταν υποτιθέμενα μια χρονιά ύφετης. Αντίθετα, είχαμε 0,3% ανάπτυξη και είχαμε πολύ καλά τελευταία τρίμηνα. Οι δικές μας προβλέψεις για το 2017 και το 2018 είναι εκείνες που καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορούν να έχουν μια εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Ευρώπη, 3% για το 2018. Τώρα, σε σχέση με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, εσείς και πάλι είχατε υπεραπόδοση, όπως και το 2015 και το 2016, και τα πράγματα πήγαν καλά. Το ίδιο θα συμβεί, πιστεύω, και για το 2017 και το 2018. Όποιες και αν είναι οι αποφάσεις τώρα, αυτές θα πρέπει να βασίζονται στα πραγματικά νούμερα, στους πραγματικούς αριθμούς. Και οι πραγματικοί αριθμοί, όπως είδα εγώ τη Δευτέρα, είναι οι αριθμοί εκείνοι
που εντάσσω τις δικές μας προβλέψεις. Είμαστε σε μια σημαντική στιγμή. Έχουμε σε πολύ λίγες μέρες το Eurogroup, την 20η Φεβρουαρίου, ένα πολύ σημαντικό Eurogroup που θα μπορούσε να θέσει τις παραμέτρους μιας συμφωνίας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Πιστεύω ότι απαιτούνται κάποιες προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Με λίγες προσπάθειες μπορούμε να τα καταφέρουμε και πρέπει να τα καταφέρουμε. Με ρωτήσατε για τη λιτότητα ή θίξατε το θέμα της λιτότητας. Ξέρω τους Έλληνες πολύ καλά και νιώθω φίλος αυτής της χώρας. Θέλω οι Έλληνες να δουν ένα φως στο τούνελ της λιτότητας. Εμείς δεν είμαστε υπέρμαχοι της λιτότητας και κανένας θεσμός δεν είναι υπέρ της λιτότητας. Όμως, όπως προείπατε, πρέπει να υπάρξει ένα ισορροπημένο σετ μεταρρυθμίσεων έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική, έτσι ώστε να είναι επικοδομητική για ξένες επενδύσεις και ελκυστική και έτσι ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη, διότι η εμπιστοσύνη είναι το σημείο κλειδί εάν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτούς τους αριθμούς. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής ισορροπίας που είναι επιτεύξιμη με αυτά τα αποτελέσματα και των προσπαθειών που πρέπει να καταβληθούν έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να βρούμε μέτρα εποφελία των ανέργων. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να έχουμε στις τάξεις μας μια Ελλάδα με θέσεις εργασίας, με ανάπτυξη στην καρδιά της Ευρωζώνης. Οι επόμενες μέρες είναι ζωτικής σημασίας φυσικά, αλλά νομίζω ότι δεν απέχουμε πολύ από μια λύση και οι παράμετροι μιας ισορροπημένης συμφωνίας υπάρχουν. Νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να μεταλαμπαδεύσουμε θετικά μηνύματα και αυτές οι προσπάθειες τώρα θα ολοκληρωθούν, θα αρχίσουν να αποδίδουν τους πρώτους καρπούς και οι πραγματικοί άνθρωποι θα δουν τα αποτελέσματα. Και εμείς, η Επιτροπή, όπως πάντα, θέλουμε να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, ακόμη και αν οι αποφάσεις πρέπει να είναι συλλογικές από όλους τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δέλτα Νιτάφ, και φυσικά θα πρέπει αυτό να επικυρωθεί και στο Eurogroup. Εμείς, η Επιτροπή, θα κάνουμε το βέλτιστο δυνατό έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Είμαι αισιόδοξος.